Πλάτων, έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, αλλά φιλτάτη η αλήθεια. Μπορεί να τους αγαπάμε, να τους σεβόμεθα, και το είπα ότι μερικούς εξ αυτών τους ιδιαιτέρως, όλους βέβαια, αλλά ιδιαιτέρως κάποιους εξ αυτών και ιδιαιτέρως πατέρες, τους σέβομαι και τους εκτιμώ αφάνταστα και θαυμάζω και την άσκησή τους και την αρετή τους. Το τόνισα πάρα πολύ. Το λέω αυτό για ορισμένους, ο Εχονότα ακούει ακουέτο. Αλλά, φίλος ο Πλάτων, φιλτάτη η αλήθεια. Μπορεί να τους αγαπάω, να τους σέβομαι, να τους εκτιμώ, αλλά από τη στιγμή που βγαίνουν δημόσια και γράφουν σε εφημερίδες, Ορθόδοξο Τύπος, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, σε άλλα έντυπα, σε βιβλία κλπ, κυκλοφορούν βιβλία για το θέμα αυτό, σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, τηλεοπτικούς σταθμούς, σε ομιλίες επίσημες, ανά την Ελλάδα επαναλαμβάνω, έχω επίσημα στοιχεία στα χέρια μου. Εμείς θα καθίσουμε με σιωπηλό το στόμα και θα αφήσουμε τους αδελφούς μας και θα αφήσουμε τους πιστούς όλους να μένουν με τις εσφαλμένες αυτές απόψεις και θέσεις? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Έως θανάτου, λέγει η Παλαιά Διαθήκη, αγωνίσου υπέρ της αληθείας και Κύριος ο Θεός σου πολεμήσει υπέρ σου. Έχουμε καθήκον να πολεμούμε μέχρι θανάτου για την αλήθεια. Για την αλήθεια, όχι την δική μου ή την δική σας, αλλά για την αλήθεια, την μία και μοναδική αλήθεια της πίστεώς μας, της ορθοδοξία μας, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που είπε «Εγώ είμαι η αλήθεια». Και εκείνος ο ίδιος ήρθε και μας αποκάλυψε σε όλους εμάς και σε όλους εσάς την αλήθεια, την εξ ουρανού αλήθεια. Αυτή λοιπόν την αλήθεια παρουσιάζουμε στην αγάπη σας. Και για να μην το λησμονήσω, προκαλώ, με συγχωρείτε, προσκαλώ, αλλά αν θέλετε, γλώσσα να φάνουσα λέει την αλήθεια, όπως έλεγαν οι αρχαίοι, αν θέλετε και προκαλώ. Και προσκαλώ πρωτίστως, με πολύ ευγένεια και πολύ σεβασμό, όλους αυτούς τους πατέρες και τους θεολόγους, τους προσκαλώ λοιπόν, αλλά και τους προκαλώ σε εισαγωγικά, να επικοινωνήσουν μαζί μου και μετά το πέρας εκπομπής και στα γραφεία μας, στα τηλέφωνα του Αγίου Κοσμάτου, το 82-39-300 και 82-34-332, για να κάνουμε εκπομπή μαζί. Θα τους φιλοξενήσουμε εδώ στην εκπομπή να εκφράσουν τις απόψεις και να γίνει ένας ωραίος, πολιτισμένος και σοβαρός διάλογος. Να δούμε τι επιχειρήματα έχουν οι σεβαστοί πατέρες και οι κάποιοι άλλοι κύριοι και θεολόγοι και τι επιχειρήματα έχει η ταπεινότης μου. Να τα βάλουμε κάτω και να δούμε ποιος εν πάση περιπτώσει έχει την αλήθεια και ποιος έχει το λάθος. Και αν αποδειχθεί, το λέω εγώ δημόσια, ότι όλα αυτά τα οποία λέγω και σας διαβάζω είναι παραμύθια, τότε θα ζητήσω από όλους σας δημόσια συγγνώμη και θα σας πω ότι ναι, πλανήθηκα. Θα το πω δημόσια ότι έχω πλανηθεί. Εάν αποδείξουν ότι όλα αυτά τα οποία λέγω και τα οποία διαβάζω από τους πατέρες και από την Αγία Γραφή δεν είναι αλήθεια. Τους προσκαλώ λοιπόν με πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό και με μεγάλη μου χαρά να έρθουν να κάνουμε διάλογο. Και ένας και δύο και τρεις και τέσσερις και όσοι θέλουν. Πολύ ευχαρίστω, τα τηλέφωνα είναι στη διάθεσή τους και τους περιμένω. Λένε λοιπόν πολλά και διάφορα. Και την πληρώνει ο καημένος, ο απλός λαός, οι απλοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν και πάρα πολλές γνώσεις και πάρα πολλές πληροφορίες γύρω από τα θέματα αυτά και αρχίζουν και μπερδεύονται και συγχύζονται και δεν ξέρουν πού να πάνε και τι να κάνουν. Και δεν είναι θέμα απλό και δεν είναι θέματα απλά αυτά, τα οποία μπορεί να είναι και το ένα και το άλλο. Εδώ είναι ζήτημα σωτηρίας. Εδώ είναι ζήτημα πίστεως. Το θέμα του Αντιχρίστου, το θέμα του σφραγίσματος, το 666, είναι θέμα σωτηρίας. Είναι σαφέστατο. Ρητά και κατηγορηματικά όλοι οι πατέρες το λένε. Όλοι. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, ο Άγιος Αρέθας Κεσαρίας, ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, ο Άγιος Θεόδρος ο Στουδίτης, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Ιπόλυτος,
ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Όλοι αυτοί οι πατέρες και άλλοι πολλοί, χωρία πατέρων, έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό και έχουν γράψει τόμους, τολμώ να πω, βιβλίων. Ας ξεκινήσουμε όμως, για να μην περάσει πάλι η ώρα, για να δούμε τι λένε οι πατέρες και όχι τι λέω εγώ, γιατί εγώ μπορεί να λέω ό,τι θέλω και ό,τι μου έρχεται. Λοιπόν, όπως έλεγε ο Μέγας Βασίλειος, πάνε ρήμα, πιστούστε δι της μαρτυρίας της Θεοπνεύστου Γραφής και των Αγίων Πατέρων. Προς πληροφόρηση μεν των ευσεβών, κατεσχήνει δε των πονηρών. Κάθε τι το οποίο λέμε, να το στηρίζουμε. Πού? Στην Αγία Γραφή και στους Αγίους Πατέρες. Γιατί? Για να πληροφορούμε με τον τρόπο αυτό τους ευσεβείς ότι αυτή είναι η αλήθεια, αλλά και από την άλλη πλευρά να κατεσχύνουμε τους πονηρούς και τους κακούς και τους αιρετικούς και τους πλανεμένους που πιστεύουν κάτι άλλο, διαφορετικό. Προς πληροφόρηση μεν των ευσεβών, κατεσχύνει δεν των πονηρών. Ας έρθουμε λοιπόν, δεν χρειάζεται να ξαναδείξω τα περιοδικά, να ξαναδιαβάσω τι λένε κλπ. Τα έχω διαβάσει και στις δύο προηγούμενες εκπομπές, για να μην χάνουμε χρόνο, να κερδίσουμε λίγο χρόνο σήμερα και να διαβάσουμε αυτούσια αποσπάσματα από τους Αγίους Πατέρες. Θα διαβάζω τον Άγιο Ιπόλυτο από την Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων, τον 6ο τόμο, το λόγο του Αγίου Ιπολίτου περί Χριστού και περί Αντιχρίστου. Εδώ να διευκρινίσω ότι υπάρχει κι άλλος λόγος του Αγίου Ιπολίτου περί Χριστού και Αντιχρίστου, ο οποίος όμως είναι αμφιβαλόμενος. Προσέξτε, γιατί ορισμένοι διαβάζουν τον κατά κάποιο τρόπο όχι γνήσιο λόγο του Αγίου Ιπολίτου. Ο άλλος λόγος λέγεται ξεκάθαρα, και εδώ το λέγει και στην πατρολογία το λέει, στην πατρολογία του Μην, ότι ο λόγος αυτός του Ιπολίτου είναι αμφιβαλόμενος, δηλαδή αμφιβάλλουν οι πατέρες αν τον έγραψε το λόγο αυτό ο ίδιος Άγιος Ιπόλυτος. Οπότε δηλαδή δεν έχει κύρος. Ερχόμαστε λοιπόν στο γνήσιο λόγο του Αγίου Ιπολίτου, ο οποίος λέγεται περί Χριστού και περί του Αντιχρίστου. Να λοιπόν κατευθείαν απόδειξη ότι υπάρχει ο Αντίχριστος, γι' αυτό και ασχολείται. Και όχι ότι δεν υπάρχει ο Αντίχριστος όπως σας διάβασε προηγούμενη φορά και ότι ο Αντίχριστος είναι πάντοτε μαζί μας, ή ότι δεν έχει σχέση το 666 με τον Αντίχριστο. Λοιπόν, λέγει στην αρχή ότι αυτά τα οποία θα πει δεν είναι λόγια δικά του, λέει ο Άγιος Ιπόλυτος, αλλά είναι λόγια στηριγμένα και δανεισμένα από την Αγία Γραφή και τους Αγίους Πατέρες. Ουγάρ εξιδίας δυνάμεως οι προφήτες ευθέγγονται, μη πλανώ, ουδέ άπερα αυτοί βούλουν το ταύτα και κύριωσον, αλλά πρώτον μεν δια του λόγου σοφίζει το ορθός, έπειτα δια οραμάτων προεδιδάσκονται τα μέλλοντα καλώς. Μιλάει για τους προφήτες, ότι δεν έλεγαν και δεν είπαν αυτά τα οποία είπαν οι προφήτες με την δική τους δύναμη, αλλά με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όθεν και εμείς τα είπα αυτών προηρημένα από τους προφήτες και τους Αγίους Πατέρες, αφήνω αποσπάσματα γιατί δεν μπορούμε να το διαβάσουμε όλα, είναι 20 και σελίδες ο λόγος του Αγίου Ιπολίτου, ούτε καν θα προλάβουμε να διαβάσουμε, αν ασχοληθούμε μόνο τον Άγιο Ιπόλυτο. Όθεν και εμείς τα είπα αυτών προηρημένα, καλώς μαθητευθέντες λέγομεν ουκ εξιδίας ημών επινίας. Δεν τα λέμε, λέει, δεν σας τα πω αυτά από το μυαλό μου, από την επίνεια τη δική μου, αλλά από τους Αγίους Πατέρες που έχουμε μαθητεύσει. Ουδέν γάρ καινοτομήν επιχειρούμε, δεν προσπαθούμε να καινοτομήσουμε τίποτα. Αλήτα πάλι προηρημένα ρητά, αλλά αυτά τα οποία μας έχουν παραδώσει από παλιά, να σας τα πούμε. Όν τα έγραφα εκτιθέντες εις φως ανάγομεν της ορθώς πιστεύειν δυναμένης, όπως γέννηται αφωτέρης κοινή ωφέλεια. Και όλα αυτά τα φέρνουμε εις το φως για να ωφεληθούμε οι πάντες. Δεν λέει λοιπόν δικά του λόγια ο Άγιος Ιπόλυτος, αλλά φέρνει τα λόγια των προφητών της Αγίας Γραφής και των Αγίων Πατέρων. Και ξεκινάει λοιπόν. Αλλά επειδή καιρός λοιπόν απαιτεί προς τα προκείμενα, επειδή είστε καιρός να ξεκινήσουμε για το προκείμενο, για το θέμα μας, αυτάρκων όντων τον εν το προημείο, εις δόξα Θεού ρημένου, δίκαιον εστίν ημάς εφαψαμένους αυτών των θείων γραφών επιδείξε δι' αυτών.
αυτής και ποταπή η του Αντιχρίστου παρουσία. Ποια και από πού θα είναι η παρουσία του Αντιχρίστου. Ποιο δε καιρό και χρόνο ο άνομος αποκαλυφθείστε. Σε ποιο καιρό και σε ποιο χρόνο θα αποκαλυφθεί ο άνομος ο Αντίχριστος. Μιλάει για τον Αντίχριστο. Ποιος είναι, από πού θα έρθει, πότε θα αποκαλυφθεί, ποιο καιρό και ποιο χρόνο. Πόθεν δε και εκ ποιας φυλής και από ποια φυλή θα κατάγεται. Και τι το τούτου όνομα, το δια του αριθμού εντεγραφή μηνυόμενο. Και ποιο είναι το όνομά του το οποίο μας μηνύεται, μας το μηνύει η γραφή δια του αριθμού 666. Πώς δε πλάνει με το λαό εγενήσει επί συνάξεις αυτούς εκ των περάτου της γης, θλίψει δε και ιωγμό επί τους Αγίους επεγερή. Ότι πώς θα δημιουργήσει, πώς θα προξενήσει μεγάλη θλίψη όταν θα έρθει ο Αντίχριστος σε όλο το λαό. Ακόμα και εις τους Αγίους θα δημιουργήσει, εις τους χριστιανούς δηλαδή, αλλά και στους πολύ εναρέτους χριστιανούς, εις τους Αγίους, θα δημιουργήσει μεγάλη θλίψη και μεγάλο διαγμό. Και μάλιστα λέει ότι θα επισυνάξει το λαό του, εκ των περάτων της γης. Θα μαζέψει δηλαδή, θα συγκεντρώσει το λαό του, τους Ιουδαίους, τους Εβραίους. Και πώς εαυτόν δοξάσει ως Θεόν και πώς θα δοξάσει τον εαυτό του ως Θεόν. Αυτό δηλαδή που λέγει ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή που έστειλε ο Απόστολος Παύλος προς τους Θεσσαλονικείς όταν εκείνοι νόμιζαν και πίστευαν ότι θα έρθει την εποχή εκείνη, δηλαδή τον πρώτο αιώνα, και τους είπε όχι, κάνετε λάθος. Δεν θα έρθει τώρα η Δευτέρα παρουσία του Κυρίου, ούτε ο Αντίχριστος. Αλλά πότε? Όταν λέει θα δημιουργηθούν, θα προηγηθούν αυτά και αυτά και αυτά. Και είπε κάποια σημεία. Μίλησε για την αποστασία, μίλησε για το κατέχον και μίλησε για το βδέλυγμα της ερημόσεως, τον ιό της ανομίας και της αμαρτίας, ο οποίος λέει θα καθίσει στον ναόν του Θεού ως Θεός. Αυτό εδώ πέρα λέγει και ο Άγιος Υπόλυτος. Τις δε τούτου η συντέλεια, ποια θα είναι δηλαδή το τέλος αυτού, του Αντιχρίστου, και πώς δε η επιφάνεια του Κυρίου. Αποκαλυφθήσετε από ουρανού. Και ποια θα είναι η Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας, η επιφάνεια του Κυρίου μας, ο οποίος θα αποκαλυφθεί από τον ουρανό. Δύο παρουσίες έχουμε, έτσι. Η μία, η πρώτη παρουσία του Κυρίου μας, όταν ήρθε ταπεινά στη γη, όταν εσαρκώθη, ο λόγος σάρξε γέννητο και σκήνωσε εν ημίν. Και η δεύτερη, η ένδοξη και φοβερή και τρομερή παρουσία του Κυρίου μας, η δεύτερη παρουσία που σημαίνει και το τέλος του αισθητού κόσμου και την αρχή της αιωνίου ζωής. Και αμέσως μετά, όπως θα δούμε στη συνέχεια και όπως είδαμε στις προηγούμενες εκπομπές αλλά και σε αυτή, αμέσως μετά τον Αντίχριστο δεν υπάρχει διάστημα, το τονίζω αυτό, δεν υπάρχει διάστημα μεταξύ Αντιχρίστου και Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου μας. Αντίχριστος και αμέσως Δευτέρα παρουσία. Ο ίδιος ο Κύριος με την παρουσία του και με την πνοή του στοματός του θα εξολοθρεύσει τον Αντίχριστο. Όπως λέγουν όλοι οι πατέρες, και ο Άγιος Υπόλυτος και ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και πολλοί άλλοι Άγιοι πατέρες, όσους προλάβουν να δούμε στη συνέχεια. Αυτά σας τα λέω, ποια είναι τα θέματα τα οποία έχουν προκύψει και αμφισβητούν κάποιοι πατέρες ή κάποιοι θεολόγοι κλπ. Και δεν χρειάζεται να τονίζουμε συνέχεια. Του μεν λοιπόν Κυρίου και ο Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού του Υιού του Θεού δια των βασιλικών και ένδοξων ως λέοντος προ και κηρυγμένου των αυτών τρόπων και τον Αντίχριστο ομοίως λέοντα προανηγόρευσαν εγγραφέ δια των τυρονικών αυτού και βίων. Όπως τον Χριστό οι γραφές μας τον έχουν παρουσιάσει ως λέοντα, έτσι και ο Αντίχριστος θα παρουσιαστεί ως λέον, αλλά δια των τυρανικών και των βίαιων αυτού που έχει και το λεοντάρι. Το λεοντάρι έχει την βία και την τυραννία που εξουσιάζει. Και όχι για το βασιλικό και το ένδοξο του λέοντος που οι ιδιότητες οποίες είχε ο Κύριος μας, γι' αυτό του απενεμήθη, ας το πούμε έτσι, η μεταφορά αυτή του λέοντα. Κατά πάντα γάρ εξομοιούστε, βούλεται ο πλάνος στο Υιό του Θεού. Θα προσπαθήσει, λέει ο Αντίχριστος, λέει ο Άγιος Υπόλυτος, να εξομοιωθεί κατά πάντα με τον Υιό του Θεού. Δηλαδή,
τι έκανε ο Χριστός, το ίδιο θα προσπαθήσει να κάνει και ο Αντίχριστος. Πότε βγήκε να κηρύξει ο Χριστός? 30 ετών. 30 ετών θα βγει να κηρύξει και ο Αντίχριστος. Και όχι όπως λένε κάποιοι άλλοι που δεν ξέρουν τι λένε επ' ευκαιρία τώρα, ότι ο Μεϊτρέγια είναι ο Αντίχριστος. Ποιος Μεϊτρέγια είναι ο Αντίχριστος? Ο Μεϊτρέγια κοντεύει να φτάσει 40 και. Και είναι ο Αντίχριστος ο Μεϊτρέγια? Από πού και ως πού? Μόνο αυτό φτάνει. 30 ετών βγήκε ο Κύριός μας. Αυτός είναι ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης και των Εβραίων. 30 ετών να βγαίνουν για κήρυγμα, για διδασκαλία. Γι' αυτό λοιπόν και ο Αντίχριστος 30 ετών θα βγει για διδασκαλία. Θα προσπαθήσει να εξομοιωθεί κατά πάντα, λέει ο πλάνος, με τον Υιό του Θεού. Λέων ο Χριστός, λέων και ο Αντίχριστος. Βασιλεύσε ο Χριστός, βασιλεύσε πήγιος και ο Αντίχριστος. Εδείχθη ο Σωτήρ ως αρνίων, και αυτός ομοίως φανίσεται ως αρνίων, θα φανεί ως αρνί, αλλά με ένδυμα, θα είναι λύκος με ένδυμα προβάτου. Όπως λέγει παρακάτω, θα προσπαθήσει στην αρχή να δείξει τις καλύτερες του αρετές και τα καλύτερά του συναισθήματα και αισθήματα, ότι είναι ήρεμος, ότι είναι πράος, ότι είναι αγαπητός, ότι δεν θέλει τον πόλεμο, ότι αγαπάει τους ανθρώπους, τους ιερείς, τους σέβεται, ότι πιστεύει στο Θεό κλπ. Θα δείξει τον καλύτερό του εαυτό. Και μόλις επιτύχει αυτά τα οποία θέλει και έχει προετοιμαστεί και το έδαφος και έχει γίνει και υποδομή του κράτους του, αμέσως, 3,5 χρόνια δηλαδή, μετά τα 3,5 χρόνια, αμέσως θα παρουσιάσει το πραγματικό του πρόσωπο και θα δείξει ότι είναι πραγματικά ένα τέρας και ένα όργανο του σατανά, δηλαδή ο Αντίχριστος, ο οποίος Αντίχριστος είναι πρόσωπο. Πρόσωπο. Δεν είναι ούτε φορέας, ούτε ιδέα, ούτε σύστημα. Είναι πρόσωπο. Ορίστε, μιλάει για άνθρωπο εδώ ο Άγιος Υπόλυτος. Μήπως και η Αποκάλυψη για άνθρωπο δεν μιλάει στο 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, όταν λέει ότι αριθμός γάρ ανθρώπου εστί, και ο αριθμός αυτού χ, ξ, σίγμα, ταφ, 666. Άλλοι εξυπνάκηδες, από πού να αρχίσουν και πού να τελειώσουμε, αγαπητοί μου ακροατέ. Από πού, τηλεθεατέ, με συγχωρείτε. Από πού να αρχίσουμε, πού να τελειώσουμε. Δεν μπορώ να τα πω όλα και να απαντήσω σε όλες αυτές τις εξυπνάδες, για να μην τις χαρακτηρίσω κάπως διαφορετικά, αλλά λίγαν συντόμως το υπόσχομαι, ετοιμάζω βιβλίο στο οποίο θα απαντήσω σε όλα αυτά, σε όλες αυτές τις ενστάσεις και σε όλες αυτές τις απόψεις και τις θέσεις και ορισμένες εξ αυτών τις ανοησίες, που πλέον δεν θα υπάρχει καμία αμφιβολία για την πραγματικότητα και για την αλήθεια. Αλλά μια που είπαμε και γι' αυτό, είναι ορισμένοι οι οποίοι λένε ότι το χίξι σιγματάφ δεν σημαίνει 666. Τι σημαίνει αγαπητοί κύριοι και αγαπητοί πατέρες το χίξι σιγματάφ? Δεν είναι 666. Δεν είναι ο ελληνικός τρόπος της αριθμητικής, του γράφειν και μετρήν. Αντί 1, 2, 3 που είναι αραβική, οι Έλληνες δεν είχαν το αλφάβητο που στη θέση του 1 είχαν το α, στη θέση του 2 είχαν το β, στη θέση του 3 είχαν το γ κλπ. Στη θέση του 10 είχαν το ι, στη θέση του 20 είχαν το κ, στη θέση του 30 είχαν το λ, στη θέση του 100 είχαν το ρ και ούτε καθεξής. Τι σημαίνει λοιπόν χ, ξ, σ, τ? Το χ δεν είναι το 600. Το ξ δεν είναι το 60. Και το σίγμα τάφ δεν είναι το 6, δεν είναι το ευόλυμο γράμμα μεταξύ των 24 γραμμάτων της ελληνικής αλφαβήτου. 3 ευόλυμα γράμματα έχουμε στην αριθμητική. Το σίγμα τάφ που σημαίνει το 6 μεταξύ ε και ζ που είναι το σίγμα τάφ το 6. Το σήμα της αστραπής που είναι το 90 μεταξύ π και ρ, το π είναι το 80, η αστραπή είναι το 90 και το ρ μετά αρχίζει το 100. Και το σαν π, το ανάποδο π που είναι στη θέση του 900. Μετά το ω που είναι το 800 έχουμε το σαν π που είναι το 900. Τι σημαίνει λοιπόν το χ, ξ, σ, τ? Δεν σημαίνει 666. Ο Άγιος Ειρηναίος δεν έχει κάνει ολόκληρη αναφορά για τον αριθμό 666 που ορισμένοι τόλμησαν να τον παραποιήσουν και να τον κάνουν 616. Θα το διαβάσουμε, αν έχουμε το χρόνο βέβαια. Και όσοι ό,τι δεν προλάβουμε θα το διαβάσετε στο βιβλίο το οποίο λίγαν συντόμως θα κυκλοφορήσει. Για κάποιους οι οποίοι προσπάθησαν να περιποιήσουν το 666 σε 616, για να μην ξέρουμε τον πραγματικό αριθμό και το πραγματικό σύμβολο του Αντιχρίστου.
Κατά πάντα λοιπόν εξομοιούστε το Υιό του Θεού, ο πλάνος. Λέων ο Χριστός, λέων αντίχριστος. Βασιλεύσε ο Χριστός, βασιλεύσε πήγες και ο αντίχριστος. Αρνίων ο Χριστός, αρνίων ψεύτικο με ένδυμα αρνίου και δωρά προβάτου, λύκος με δωρά προβάτου, με συγχωρείτε, ο αντίχριστος. Εμπερίτομος ήλθεν ο σωτήρης στον κόσμο και αυτός ομοίως ελεύσεται. Περιτομή. Απέστειλε ο Κύριος Αποστόλους εις πάντα τα έθνη και αυτός ομοίως πέμψει ψεύδο Αποστόλους εις όλα τα έθνη. Συνήγαγε τη διασκορπισμένα πρόβατα σωτήρη της πείμνης του Κυρίου μας και αυτός ομοίως επισυνάξει τον διασκορπισμένο λαό των Ιουδαίων, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Έδωκεν ο Κύριος φραγίδα της εις αυτόν πιστεύουσιν. Για προσέξτε αυτό αγαπητοί τηλεθεατέ, αγαπητοί μου αδελφοί. Έδωκεν ο Κύριος φραγίδα της εις αυτόν πιστεύουσι και αυτός ομοίως δώσει. Θα δώσει και αυτός σφραγίδα. Ποια είναι σφραγίδα του, αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί θεολόγοι και καθηγητές πανεπιστημίων? Ποια είναι η σφραγίδα του? Δεν είναι το 666, δεν είναι το σύμβολο αυτό? Δεν είναι ο αριθμός που αναφέρει η Αποκάλυψη, αλλά και άλλοι πολλοί πατέρες? Εν σχήματι ανθρώπου, για αυτούς που λένε ότι δεν θα είναι άνθρωπος ο αντίχριστος, θα είναι η ιδέα φορέας. Εν σχήματι ανθρώπου θα είναι ο Κύριος και αυτός εν σχήματι ανθρώπου ελεύσεται. Και αυτός λέει ο αντίχριστος, εν σχήματι ανθρώπου ελεύσεται. Τι ατυχία να έχουμε μαρτύρων? Και να ήταν ο μοναδικός Άγιος που το λέει. Όλοι οι πατέρες το λένε, ότι θα είναι άνθρωπος. Ανέστησε ο Σωτήρη και απέδειξε την Αγία Σάρκα αυτού ως ναόν και αυτός αναστήσει τον εν Ιεροσολύμης λίθον ναό. Αυτό δηλαδή που ξέρουν όλοι οι ευσεβείς χριστιανοί, από τον πιο απλό μέχρι το πιο μεγάλο άνθρωπο και χριστιανό, ότι θα ανοικοδομηθεί στην εποχή του Αντιχρίστου ο ναός Σολομώντος. Να λοιπόν, από πού έχει βγει? Από τους πατέρες, από την Αγία Γραφή. Αφήνουμε αρκετά γιατί έχει περάσει η ώρα και πάμε σε κάποιο άλλο σημείο που μιλάει για τους προφήτες. Να δούμε, θα έρθουν οι προφήτες ή δεν θα έρθουν οι προφήτες? Μίαν μεν ουν εβδομάδαν υπόν την εσχάτην την επιτοτέρματη του σύμπαντος κόσμου εσωμένην επεσχάτων ευσήμανεν. Εις εβδομάδος το μεν ημισή λείψονται. Η εβδομάδα είναι 7 ημέρες, δηλαδή τα 7 χρόνια. Το λέει παρακάτω, απλώς δεν έχουμε και παραπάνω, απλώς δεν έχουμε το χρόνο να το διαβάσουμε. Μιλάει για 7 χρόνια, που στο μισό της εβδομάδας, δηλαδή τα 3,5 ημέρες, δηλαδή 3,5 χρόνια, 1260 ημέρες όπως λέει παρακάτω, θα έρθουν εις εβδομάδος το μεν ημισή λείψονται, θα έρθουν οι δύο προφήτες, Ενόχ και Ηλίας. Δύο προφήτες. Όχι τρεις, ούτε τέσσερις, ούτε πέντε. Δύο προφήτες. Δύο, το τονίζω αυτό. Ενόχ και Ηλίας. Ούτε γάρ κηρύξουσι, να το, ημέρας 1260. Θα κηρύξουν 1260 ημέρες. Δηλαδή 3,5 χρόνια. Περιβεβλημένους σάκους. Μετάνιαν το λαό και πάση της έθνης οι καταγγέλλοντες. Κηρύττοντας και καταγγέλλοντας εις το λαό, μετάνια και σε όλα τα έθνη, τη μετάνοια και άλλα πολλά, ο οποίος βέβαια τώρα δεν έχουμε το χρόνο ακριβώς, θα κάνουμε κάποιες άλλες εκπομπές, θα ξεκινήσουμε μία σειρά άλλη αν συντόμως με τα σημεία των καιρών που εκεί μέσα θα αναφερθούν όλα πιο αναλυτικά. Τούτο ούν εσωμένον αγαπητέ και της μίας εβδομάδος στις δύο μεριστήσεις, τα 7 χρόνια σε δύο, 3,5 και 3,5, και του δελήγματος της ερεμόσεως του Αντιχρίστου τότε αναφανέντος και των δύο προφητών και παντός κόσμου και συγγνώμη και των δύο προφητών και προδρόμων του Κυρίου των ίδιων δρόμων τελειωσάντων, οι δύο αυτοί πρόδρομοι, και του σήματος κόσμου η συντέλεια λοιπόν ερχομένου, τι περιλείπεται αλλή η επιφάνεια του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού του Υιού του Θεού απ' ουρανού, δηλαδή Δευτέρα Παρουσία. Δηλαδή μετά τον Αντίχριστο λέει τι απολείπεται αμέσως παρά η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας. Αντίχριστος και Δευτέρα Παρουσία. Άγιος Υπόλυτος, σελίδα 220, έκτος τόμος. Το αφήνω γιατί δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να τελειώσουμε σε λίγα λεπτά. Πάμε στον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, ο οποίος στο λόγο του περί Χριστού και Αντιχρίστου, το διάβασα την προηγούμενη φορά, το ξαναδιαβάζω γιατί δεν είχαμε χρόνο πολύ. Μας λέγει, διαβάζω κατευθείαν μετάφραση, έκδοση ακριβής ορθοδόξου πίστεως,
σελίδα 440, περί Αντιχρίστου. Είναι ανάγκη να ξέρουμε ότι πρέπει να έλθει ο Αντίχριστος. Οποιοδήποτε λοιπόν που δεν ομολογεί ότι Υιός του Θεού και Θεός σαρκώθηκε, όποιος δεν ομολογεί ότι Υιός του Θεού σαρκώθηκε και είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, ενώ συνάμα παρέμεινε και Θεός, είναι Αντίχριστος. Οποιοδήποτε δεν πιστεύει αυτό είναι Αντίχριστος. Όπως λέμε κάποιον που βλασφημάει, που δεν είναι πολύ καλός χριστιανός ή κάνει πολύ περίεργα πράγματα, λέμε ότι αυτός είναι Αντίχριστος. Ναι, υπάρχουν και αυτοί οι Αντίχριστοι. Πολλοί είναι Αντίχριστοι. Ακούσατε, λέει ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, ότι ο Αντίχριστος έρχεται και είναι Αντίχριστοι πολλοί γεγόνας. Μιλάει για τον Αντίχριστο, τον κατεξοχήν Αντίχριστο, και μιλάει για πολλούς Αντιχρίστους που είναι ο καθένας από τους πλανεμένους, από τους αιρετικούς, αυτούς που εργάζονται κατά του χριστιανισμού, κατά του Θεού και υπέρ του διαβόλου και του Αντιχρίστου. Αλλά ιδιαίτερα, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Μασκηνός, και κατεξοχήν Αντίχριστος, ιδιαίτερα όμως, λέει, και κατεξοχήν Αντίχριστος, λέγεται ο ερχόμενος, αυτός που θα έρθει κατά το τέλος του κόσμου. Γι' αυτό λοιπόν πρώτα πρέπει να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη, όπως είπε ο Κύριος, και τότε θα έρθει για να ελέγξει τον αντιθέτου ιδέους. Γιατί είπε ο Κύριος προς αυτούς, εγώ ήλθον εν το ονόματι του Πατρός μου και ου λαμβάνετε με. Όταν θα έρθει άλλος εν το ονόματι του ιδίου, εκείνον λείψεστε. Εγώ ήρθα, λέει, λέγει ο Κύριος στους Ιουδαίους, και δεν με δεχθήκατε. Όταν θα έρθει άλλος με το όνομα, καπηλεύοντας το ίδιο το όνομα το δικό μου, αλλά και με την ιδιότητα την δική του, με το δικό του το ψεύτικο όνομα κλπ, αυτό, λέει, θα το δεχτείτε. Και ποιος είναι αυτός, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Άγιος Ιπόλυτος και πολλοί άλλοι πατέρες, ποιος είναι ο άλλος εν το όνομα που θα έρθει, είναι ο Αντίχριστος. Το διαβάσαμε την προηγούμενη φορά, για λόγο χρόνου το παραλείπω αυτή τη στιγμή. Τέλος θα σταλούν, αφήνω πάρα πολλά γιατί δεν έχω χρόνο αγαπητοί τηλεθεατές, τέλος θα σταλούν ο Ενόχ και ο Ηλίας ο θεσβήτης. Ενόχ και Ηλίας, όχι άλλοι, Ενόχ και Ηλίας. Και θα φέρουν πίσω πατέρες τα παιδιά τους, δηλαδή τη συναγωγή στον Κύριό μας Ιησού Χριστό και στο κήρυγμα των Αποστόλων, και γι' αυτό θα φωνευθούν και οι δύο. Διότι δεν είχαν γευθεί θάνατο και θα γευθούν στην εποχή του Αντιχρίστου. Και θα έλθει ο Κύριος από τον ουρανό, και θα έλθει ο Κύριος από τον ουρανό με τον τρόπο που τον είδα να πορεύεται προς αυτόν, Θεός τέλειος και άνθρωπος τέλειος, με δόξα και δύναμη, και με το φύσμα του στόματός του θα εξοντώσει τον άνθρωπο της ανομίας, τον ιό της απολίας. Και θα έρθει, λέει, ο Κύριος από τον ουρανό, όπως τον είδα να φεύγει, έτσι θα τον ξαναδούν να έρχεται, ο οποίος θα εξαφανίσει τον Αντίχριστο. Ο Κύριος με τη Δευτέρα παρουσία του, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, θα εξαφανίσει τον Αντίχριστο. Θα έρθει ο Κύριος από τον ουρανό, υπάρχει κι άλλος ουρανός, τρίτη φορά που θα έρθει ο Κύριος, για να ξέρω. Με τον τρόπο που τον είδα να πορεύεται προς αυτόν, όπως τον είδαν οι μαθητές του να φεύγει, θα τον δω ξανάρθει. Πότε, τη Δεύτερη παρουσία. Θεός τέλειος και άνθρωπος τέλειος, με δόξα και δύναμη, Δευτέρα παρουσία. Και με το φύσημα του στόματός του θα εξοντώσει τον άνθρωπο της ανομίας, τον ιό της απολίας, δηλαδή τον Αντίχριστο. Πάμε στον Θεοδόρητο. Πατρολογία, τόμος 123, μίγ κλπ. Εγώ ελήθη εν το όνομα του πατρός μου και ου λαμβάνετε με. Εάν έλθει άλλος εν το όνομα του ιδίου, εκείνον λείψεστε. Τι εννοεί εδώ πέρα, λέγει ο Θεοδόρητος Βουλγαρίας. Άλλος δε ελέψετε, ο Αντίχριστος δηλωνότη, ως μέλη αποδεικνύνε ότι αυτός εστί μόνο Θεός. Διαβάζω το συγκεκριμένο επίμαχο σημείο. Γιατί, λέει, πώς δίνεστε με πιστεύετε και λοιπά. Ήγαρε πιστεύετε Μωυσή, επιστεύετε αν και εμένα, είπε ο Χριστός προς τους Ιουδαίους. Είδε της εκείνου γράμμας ή πιστεύετε, πώς της εμείς ρήμας ή πιστεύσετε. Εγώ με ανελήλυθα είναι το όνομα του πατρός μου και ου λαμβάνετε με. Όταν θα έρθει άλλος το όνομα του ιδίου, εκείνο λείψεστε. Και λέει τώρα εδώ πέρα, ποιος είναι ο άλλος. Ο άλλος δε ο οποίος ελέψετε είναι ο Αντίχριστος. Δηλωνώ ότι θα είναι ο Αντίχριστος. Ως μέλη αποδεικνύει ότι αυτός εστί μόνος Θεός. Ότι θα προσπαθήσει να αποδείξει ότι αυτός είναι ο μόνος Θεός, ο Αντίχριστος, το όργανο δηλαδή του διαβόλου, και όχι ο Ιησούς Χριστός, ο μόνος αληθινός τριαδικός Θεός. Ο χρόνος περνάει, γι' αυτό με βλέπετε να διαβάζω λίγο γρήγορα. Ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος τι λέγει, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, δεν λέγει ότι προσέχετε αδελφοί μου την υπερβολή του θηρίου, εκ γαστρός άρχεται, είναι όταν τη στενωθεί βρωμάτων υστερούμενος, αναγκαστεί λαβήν τη σφραγίδα εκείνου. Θα αρχίσει, λέει, από τη γαστέρα, διότι θα αρχίσει να μας
να πεινάμε, θα τρέχουμε όλοι να βρούμε φαγητό. Και έτσι θα αναγκαστούν να λάβουν πολύ τη σφραγίδα. Ποια σφραγίδα? Το 666, το σύμβολό του. Ούχος έτυχε, λέει, αλλά στην δεξιά χείρα και στο μέτωπο. Ή να μην της δίνεται κάνει τον τίμιο και ζωπιό σταυρόν κλπ. Κλπ. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων δεν μιλάει για τον Αντίχριστο και λέει ότι ασφάλιζε τίνην τη ψυχή σου ο άνθρωπε, διαμαρτύρεται σε η Εκκλησία τα περί Αντιχρίστου, προδιαλέγεται εσύ τα περί Αντιχρίστου, καν είτε επισέγγινεται, είτε μετά σου ουκ είδαμε, καλόν δε εστί ταύταση ειδότα προασφαλίζεστε, λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων στην 12η κατήχησή του, ότι η Εκκλησία μας φωνάζει, λέει, τα γεγονότα τα περί Αντιχρίστου. Και είναι καλό να τα γνωρίζουμε. Είτε γίνουν στον καιρό μας, είτε δεν γίνουν, δεν έχει σημασία. Είναι καλό να τα γνωρίζουμε για να μπορέσουμε να ασφαλίσουμε και τον εαυτό μας και άλλους και τον πλησίο μας και τους αδελφούς μας. Ο χρόνος όμως παρήλθε. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ελπίζω να έγινα σαφής. Τα πατερικά κείμενα τα οποία διάβασαν δεν χωράνε καμία αμφισβήτηση, καμία αμφιβολία, εκτός αν δεν είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί και είμαστε κάτι άλλο, τότε να το πούμε, ότι δεν δεχόμαστε τις γνώμες των Αγίων Πατέρων. Και επαναλαμβάνω, περιμένω απάντηση από τους Σεβαστούς Πατέρες και οποιονδήποτε άλλο θελήσει να κάνουμε διάλογο εδώ από αυτό το βήμα. Την Κυριακή αυτή, αγαπητοί εξωαδελφοί, θα πραγματοποιηθεί, που μας έρχεται, Κυριακή 23 Νοεμβρίου, το προσκύνημά μας στο μοναστήρι του Πατρός Νεκταρίου του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ με τα 400 σήματα και τις 62 καμπάνες, καθώς και στο γυναικείο μοναστήρι που είναι οι κατακόμβες, πάρα πολύ ωραίες και πολύ σπουδαίες, και αξίζει όλοι να το δούμε και να τα δούμε και να τα θαυμάσουμε. Όσοι θέλετε από εσάς, επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα του γραφείου μας 82-39-300 και 82-34-332 για να δηλώσετε θέσεις. Αυτά έτσι λίγο συντόμως για έντυπα. Όσοι θέλετε να πάρετε, έχουν βγει καινούργια έντυπα, μπορείτε να περάσετε από τα γραφεία του συλλόγου μας. Ομιλίες στα γραφεία μας γίνονται κάθε Δευτέρα και Σάββατο 6 ώρα, και περιμένω τηλέφωνά σας μετά το πέρας εκπομπής στο 92 70 902 έως και 905. 92 70 902 και 905. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσετε. Μαζί σας την ερχόμενη Τρίτη. Χαίρετε.